Καλημέρα σε όλους. Το Λιξούρι σήμερα στέλνει ένα μεγάλο μήνυμα, ένα ηχηρό μήνυμα, ένα μήνυμα που θέλουν δεν θέλουν, θα το λάβουν όλοι οι αρμόδιοι, όλοι οι υπεύθυνοι, όλοι εκείνοι που πρέπει να ενεργήσουν άμεσα για να δώσουν λύσεις στα προβλήματα που μας μαστίζουν και μας ταλαιπωρούν τα τελευταία χρόνια. Σήμερα η φωνή μας ενώνεται και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Διεκδικούμε το δικαίωμα στη δωρεάν υγεία, διεκδικούμε το νοσοκομείο μας να μείνει, να παραμείνει, να ενισχυθεί και να λειτουργήσει όπως πρέπει. Όλες εκείνες οι τακτικές και οι πολιτικές που μέχρι σήμερα έχουν οδηγήσει σε αυτή την απαξίωση πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει από σήμερα και στο εξής να λάβουν όλοι σοβαρά υπόψη τη φωνή αυτή του λαού, της παλικής, όπου σήμερα συγκεντρώνεται εδώ σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση και που στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα. Με ενότητα, με συνεχή προσπάθεια και αγώνα, δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω πέρα από αυτά που δικαιούμαστε. Να είστε σίγουροι ότι με αυτή την προσπάθεια, με αυτή την σύμπραξη όλων των δυνάμεων, με τη δική σας παρουσία, το μήνυμα ήδη έχει σταλεί και ήδη να είστε σίγουροι ότι θα ξεκινήσουν την προσπάθεια και αυτοί θα πιεστούν για να δώσουν λύση. Καλούμε όλους εκείνους οι οποίοι έχουν στα χέρια τους την εξουσία για να λύσουν αυτό το πρόβλημα, να ταχθούν στο πλευρό των δημοτών, να ακούσουν τη φωνή μας και από σήμερα, από χθες μάλλον, να δώσουν λύση. Ο βουλευτής του νομού πρέπει να λάβει το μήνυμα και να πιέσει στην κατεύθυνση αυτή. Ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής της Περιφέρειας, η Περιφερειάρχης, η κυβέρνηση ολόκληρη, ο Υπουργός Υγείας, σήμερα να λάβει αυτό το μήνυμα από το Λιξούρι, που εάν διαπιστώσουμε ότι συνεχίζεται η αδράνεια, αυτό το μήνυμα θα μεταφερθεί έξω από την πόρτα του Υπουργείου. Οι αποφάσεις είναι ομόφωνες από το Δημοτικό Συμβούλιο, οι παρατάξεις όλες ενωμένες κάτω από τον κοινό σκοπό, ο λαός όλος ενωμένος κάτω από τον κοινό σκοπό, μας κάνει να έχουμε μια τεράστια δύναμη και μια δυναμική, την οποία στη συνέχεια, βλέποντας την πορεία και τις εξελίξεις πραγμάτων, αναλόγως θα δράσουμε. Πρέπει να σας πω ότι ήδη στο άκουσμα της σημερινής μεγάλης συγκέντρωσης είχα επικοινωνία με αρκετούς παράγοντες υπηρεσιακούς και συγκεκριμένα και με τον διοικητή της ΕΚΤΗΣ ΥΠΕ, ο οποίος, να ξέρετε ότι σε τρεις μέρες από σήμερα θα είναι εδώ στο Λιξούρι, στο Ματζαβινάτιο νοσοκομείο, για να ακούσει από κοντά τα προβλήματα και να ακούσουμε τις λύσεις που έχει να προτείνει. Επομένως βλέπετε ότι αυτός ο αγώνας, αυτή η προσπάθεια αποδίδει καρπούς και περιμένουμε να δούμε στην πράξη πλέον τις ενέργειες που έχουν να γίνουν. Αυτά που ζητάμε είναι ξεκάθαρα. Ζητάμε μόνιμους γιατρούς για το Ματζαβινάτιο νοσοκομείο, ζητάμε εκείνες τις θέσεις όπου πρέπει να πληρωθούν του Διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής, των δύο παθολόγων που θα στελεχώσουν το υπόλοιπο προσωπικό, και επίσης μέχρι τότε θα πρέπει να μετακινηθούν μόνιμα γιατροί οι οποίοι θα λύσουν το πρόβλημα μέχρι να καλυφθούν αυτές οι θέσεις από μόνιμο προσωπικό. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω σε αυτή μας την απόφαση, σε αυτή μας την προσπάθεια, όπου βλέπουμε ότι σας έχουμε συμπαραστάτες. Όλοι ενωμένοι, όλοι μαζί, όλοι διεκδικούμε και να είστε σίγουροι ότι όλοι στο τέλος θα πετύχουμε και θα νικήσουμε. Θέλω να δώσω το λόγο στους υπόλοιπους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων να πούνε και αυτοί τις θέσεις τους και αν κάποιος υπάρχει φορέας στη συνέχεια που θέλει να τοποθετηθεί, να έρθει εδώ.
θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς πραγματικά όλους εκείνους και τους συλλόγους και τους φορείς οι οποίοι μας συμπαραστέκονται. Έχουμε μηνύματα που έρχονται από πάρα πολλούς φορείς και συλλόγους, από την Ομοσπονδία των Καταλυματιών. Τον κύριο Ατσάρο μου πήρε προηγουμένως τηλέφωνο, είναι εδώ η Ελμέκη, είναι εδώ το εργατικό κέντρο, είναι σύλλογοι πολιτιστικοί, αθλητικοί, δεν μπορώ να τους αναφέρω όλους, συλλόγοι γονέων. Πραγματικά, μόνο εάν δείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε. Η ισχύς εν τη ενώση λοιπόν, και είμαι σίγουρος ότι αυτός ο αγώνας θα έχει θετική κατάληξη. Ευχαριστώ. Προς όλους αυτούς που έχουν κλειστά τα αυτιά τους και δεν θέλουν να καταλάβουν ότι αυτή η πολιτεία, μετά τους σεισμούς ιδιαίτερα, πρέπει επιτέλους να αποκτήσει το βηματισμό της. Πρέπει επιτέλους να αποκτήσει ταυτότητα, πρέπει επιτέλους να αποκτήσει τη δυναμική της. Είναι ένα ηχηρό μήνυμα προς την έκτη υγειονομική περιφέρεια, σε όλους τους κυβερνώντες και σε όλους αυτούς που θέλουν αυτό το νοσοκομείο να είναι σε φθήνουσα πορεία. Τι ζητάμε? Ζητάμε τα αυτονόητα. Ζητάμε αξιόπιστη παροχή ιατρικής φροντίδας. Ζητάμε να σταματήσει αυτός ο τόπος να εκοραγεί. Ζητάμε τους οικογενειάρχες να ξέρουν ότι αν συμβεί κάτι στο παιδί τους, θα ξέρουν ότι θα αποταθούν σε ένα ματζαβινάδιο νοσοκομείο αξιόπιστο, δυνατό, με ιατρική φροντίδα. Κάποτε αυτό το νοσοκομείο έκανε 500 με 600 νοσηλείες. Σήμερα δεν μπορεί να νοσηλεύσει κανέναν και για ένα πήγα του στέλνουν μόνο στα αργοστόλη. Ζητάμε αξιόπιστη παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας και γιατί όχι ικανοποιητική δευτεροβάθμια. Ζητάμε δύο παθολόγους γιατρούς. Ζητάμε να μπορεί να κάνει τις απαιτούμενες εφημερίες. Ζητάμε τα αυτονόητα. Εκεί που άλλοι έχουν προχωρήσει, εμείς ζητάμε τα βασικά για τη ζωή μας και την παραμονή μας σε αυτόν τον τόπο. Ας τα ακούσουν οι κυβερνώντες, ας τα ακούσει ο βουλευτής, ας τα ακούσει η έκτη υγειονομική περιφέρεια που τώρα κατά από την πίεση τη δική σας λέει ότι θα έρθει σε σύσκεψη στο Ματζαβινάτιο, όταν μέχρι προχθές τον καλούσαμε στο τηλέφωνο και άλλα έλεγε. Είμαστε όλοι μαζί μια δροθιά, δεν υπάρχουν παρατάξεις. Δεν υπάρχουν φατρίες. Είμαστε όλοι ενωμένοι σε ένα κοινό αγώνα. Σε ένα κοινό αγώνα για την επιτυχία του Ματζαβινάτιου. Καλή δύναμη. Διατρανώνουμε σε όλους ότι στο τέλος θα κερδίσουμε. Λιτσουριώτες, λιτσουριώτησες, Παλικισιάνοι. Το Ματζαβινάτιο νοσοκομείο σημαίνει ζωή μας. Όλοι το έχουμε επισκεφθεί, είτε ως ασθενείς ή ως φιλοξενία με κάποιον δικό μας ανθρώπου. Το Ματζαβινάτιο μας ενώνει. Χρειάζεται πολιτική βούληση. Χρειάζεται αποφασιστικότητα. Είναι κάτι που με δυναμική παρουσία όλων μας, αυτή η σημερινή συγκέντρωση πρέπει να μεταφερθεί επάνω. Διότι χρειάζεται εκτός από πολιτική βούληση, χρειάζεται και λειτουργιώτικη βούληση. Και στο σημείο αυτό θα αναφερθώ στους προηγούμενους γιατρούς. Στον κύριο Κουρί, στην κυρία Αλεξανδροπούλου, στον κύριο Θεοφυλάτο, όσο ήταν η παρουσία τους για το Λιτσούρι, τι είχαν προσφέρει. Τώρα που έχουν φύγει, τώρα μας λείπουν. Διότι δεν μπορούμε να επιστρατεύσουμε κανένα γιατρό να έρθει με το ζόρι. Φυσικά η πολιτική ηγεσία πρέπει να ακούσει το δίκαιο αίτημά μας. Πρέπει να επανδρώσει και να στελεχώσει το νοσοκομείο. Και όχι μόνο, όπως λέει το οργανόγραμμα του νοσοκομείου, παθολογική και παιδιατρική κλινική. Γιατί όχι να μην έρχεται και χειρούργος και να μην έρχεται ένα βήμα παραπάνω και ορθοπαιδικό όπως ήταν παλιά, να λύνουμε κάποια προβλήματα. Από εκεί και πέρα πρέπει να εγγυηθούμε εμείς όλοι, η διοίκηση του νοσοκομείου, την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου στο προσωπικό, όσο πρέπει και οι επιστήμονες, οι γιατροί, να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία και καλή παρουσία των ασθενών μέσα και την καλή προσπάθεια την ίασή του. Από εδώ και πέρα χρειάζεται, για να πετύχουμε όλοι μαζί αυτό το αίτημα, αυτό που σήμερα γίνεται, να φτάσει μέχρι επάνω. Αυτοί που σήμερα έχουν στα χέρια τους τα ενία του Υπουργείου Υγείας. Δεν φτάνει να μείνουμε σε αυτό. Αγαπητέ φίλε Δήμαρχε, αυτή η δυναμική παρουσία σήμερα, προεθόντως από σένα ξεκινώντας, πρέπει να μεταφερθεί επάνω. Να διεκδικήσουμε το δίκαιο αίτημα και να μην λέμε μετά όταν την έχουμε πάθει. Όπως με το ΤΕΙ. Όταν έφυγε το ΤΕΙ και μας πήρανε μετά από 20 χρόνια το Τμήμα Μουσικών Οργάνων, μας έφεραν ένα ΤΕΙ δίθεν το 21 ότι θα λειτουργήσει, χωρίς να είναι
μπορούσε να λειτουργήσει. Δηλαδή και η ίδια η σύγκριτο το πήρε πίσω. Άρα πρέπει να προλαβαίνουμε τα γεγονότα, πρέπει να είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά από αυτά. Από το σεισμό, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, το Λιξούρι έχει μείνει στη μοίρα του. Άρα πρέπει να πάρουμε την τύχη αυτή τη πόλεω, οι ίδιοι εμείς και όλες οι παρατάξεις. Σήμερα δεν υπάρχουν χρώματα, υπάρχουν προβλήματα. Όλα τα προβλήματα αυτά μας ενώνουν. Όλοι μαζί πρέπει αυτή τη δυναμική παρουσία να τη μεταφέρουμε πάνω, να λύσουν, έστω και να επιστρατεύσουν γιατρούς για το δίκαιο αίτημά μας. Το Ματζαβινάτιο είναι η ζωή μας. Γεια σας και με την νίκη. Αγαπητοί συμπολίτες, χαιρετίζουμε και εμείς όλους σας στη μάχη της πόλης. Είναι η μάχη της Παλικής. Γιατί πρώτα και κύρια κάποιος πρέπει να ξεκινάει από το πρόβλημα της υγείας. Το πρόβλημα της υγείας είναι το πιο βασικό και πρέπει να είναι δημόσια για να μην δημιουργεί ταχύτητες και επίπεδα, για να είναι ίση για όλους. Γι' αυτό η θέση δική μας είναι αποκλειστικά δημόσιος χαρακτήρας της υγείας. Η λέξη αποκλειστικά παραπέμπει ότι είναι για όλους τους πολίτες ίσες ευκαιρίες στην υγεία. Δεν μιλάμε για συνύπαρξη δημόσιας και ιδιωτικής υγείας. Μιλάμε για αποκλειστικά δημόσια υγεία. Και επειδή οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά όλοι λένε ότι έχει έρθει η κανονικότητα, έχουν καταργηθεί τα μνημόνια, τώρα ο λαός του Λιξουριού μπορεί να βιώσει με τον καλύτερο τρόπο την κανονικότητα αυτή και την κατάργηση των μνημονίων. Η δική μας η παράταξη, ως είχε χρέος, έχει φέρει 2 φορές το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και είναι ευτυχής η συγκυρία ότι όλες οι παρατάξεις πραγματικά συμφώνησαν σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή την κινητοποίηση και είναι προς τιμή όλων. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ σήμερα όλοι μαζί. Όμως, χρειάζεται μία προσοχή, γιατί διοικητής της ΕΧΤΗΣ είπε, έχει ξανάρθει στο Λιξούρι, επικαιρός ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά που έφυγε την επόμενη μέρα, αφού υποσχέθηκε αυτά που υποσχέθηκε, έγινε αυτό που βλέπετε, δηλαδή το απόλυτο μηδέν. Μπορεί να έρθει ο διοικητής της υγειονομικής περιφέρειας, αλλά θα υποσχεθεί. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να κρατήσουμε τη σημαία του αγώνα ψηλά, πραγματικά ενωμένοι, γιατί είναι κοινά τα αιτήματα, και την επόμενη μέρα πρέπει να τους δείξουμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να κατεβάσουμε τα ρολά της πόλης, γιατί όπως είπα είναι η μάχη της πόλης, και την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη μέρα. Θα πει κάποιος, όλα τα νοσοκομεία της χώρας κάτω από την πολιτική η οποία έχει αποφασίσει να υποβαθμίσει τη δημόσια υγεία για να βρει έδαφος η ιδιωτική υγεία, είναι μια πολιτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μη μας πείτε ότι μιλάμε το ξύλινο λόγο. Αυτή είναι η πολιτική, γιατί δεν τρελάθηκαν όλες οι κυβερνήσεις να μην φέρνουν γιατρούς στα νοσοκομεία. Έχουνε στρατηγική, έχουνε στόχευση να υποβαθμίσουνε, να υποτιμήσουνε το δημόσιο χαρακτήρα για να βρει έδαφος ο ιδιωτικός τομέας. Εμείς όμως τους λέμε, από αυτή την αγωνιστική πόλη με τις αγωνιστικές παραδόσεις, ότι δεν θα υποστήλουμε τα όπλα και την επόμενη θα είμαστε εδώ με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Αυτό είναι το μήνυμα, Δήμαρχε, προς την ΕΧΤΗ είπε. Αυτό το μήνυμα στέλνουμε όλοι, ότι την επόμενη μέρα θα είμαστε εδώ και σε περίπτωση που δεν φέρουν τους γιατρούς που απαιτούνται θα κάνουμε ακόμα πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Του ζητάμε βεβαίως όλος ο κανονισμός του νοσοκομείου να υλοποιηθεί, να έρθουν όλοι οι γιατροί. Τους ζητάμε να φτάσουμε στον πρώτου 12 οργανικότητα του νοσοκομείου. Από το 12 μέχρι σήμερα έχουν φύγει 20 γιατροί. 50 είναι, αλλά 20 τους μετράμε
γιατί ήταν αυτοί που πραγματικά ήταν εδώ. Ζητάμε λοιπόν αυτή την οργανικότητα. Άμεσα βέβαια ζητάμε τους τρεις παθολόγους, εκ των οποίων ο ένας να είναι διευθυντής για να μπορεί να κρατήσει την παθολογική κλινική. Ζητάμε επίσης όλες τις ειδικότητες των γιατρών που προβλέπει ο οργανισμός του νοσοκομείου. Θέλω επίσης να τελειώσω, τελειώνοντας να πω το εξής, ότι εάν αγαπητοί συμπατριώτες η κινητοποίηση αυτή είναι σήμερα ικανή να ανατρέψει μια συνολικότερη πολιτική, τότε πραγματικά το Λιξούρι δίνει σήμερα το ένασμα για να σηκωθεί πάλι και για τα υπόλοιπα ζητήματα και για το ΤΕΙ αλλά και για τα σεισμόπληκτα, για όλα εκείνα που πρέπουν στο Λιξούρι. Και πραγματικά σήμερα είναι ευκαιρία να δουν όλοι ότι τίποτα δεν χάθηκε σε αυτή την πόλη. Ότι ο λαός δεν κοιμάται, δεν είναι στους καναπέδες, είναι στο δρόμο του αγώνα και αυτός είναι που θα παίξει το ρόλο για να κερδιθούν αύριο όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Καταγγέλουμε ότι ούτε οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου δεν μπορούν να είναι σήμερα εδώ, γιατί τους έβαλαν χέρι να μην είναι εδώ. Δεν θα το δεχτούμε αυτό. Η υγεία δεν ανήκει σε κάποιους τεχνοκράτες, ανήκει στο λαό και ο λαός δέχεται τις υπηρεσίες του. Με αυτά τα λόγια σας καλούμε να συμμετέχετε σε όλες τις κινητοποιήσεις που θα γίνουν μετά, αν χρειαστεί να γίνουν φυσικά, αλλά και σήμερα. Επίσης να τονίσω ότι την Παρασκευή υπάρχει Περιφερειακό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη. Εμείς πρέπει να είμαστε εκεί και θα είμαστε, γιατί το μήνυμα πρέπει να δοθεί σε όλες τις κατευθύνσεις. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς το 2020 έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να κάνουμε λαϊκούς αγώνες για τα αυτονόητα. Η υγεία είναι επιτακτική ανάγκη στη Παλική και δεν γίνεται μια ολόκληρη περιοχή με 5.000 κατοίκους να πρέπει να στέλνει το παραμικρό που θα τύχει στο εργοστόλι για νοσηλεία. Το καλύτερο μήνυμα είναι η σημερινή συγκέντρωση όλου αυτού του κόσμου εδώ. Πρέπει ενωμένοι, χωρίς κόμματα και χρώματα, να διεκδικήσουμε το νοσοκομείο μας να παραμείνει στο Λιξούρι, να παραμείνει στην πόλη μας. Αν χρειαστεί, πρέπει να εντείνουμε τις κινητοποιήσεις μας ακόμα και με κλείσιμο δημόσιων υπηρεσιών στο νησί μας. Πάμε όλοι μαζί ενωμένοι. Καλό αγώνα! Πριν δώσω τον λόγο στους υπολείπους, πρέπει να σας μεταφέρω πραγματικά τη συγκινητική παρέμβαση και στήριξη του αγώνα μας και εδώ αλλά και στην Αθήνα αν χρειαστεί, ανθρώπων επιστημόνων από τον τόπο μας. Επικοινώνησε μαζί μου ήδη και ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλου μου Ματζαβινατού, ο κ. Γερουλάνος, και ο κ. Αλιβιζάτος, ο Γεράσιμος και ο κ. Βόρος. Τάσσονται στο πλευρό μας, συστρατευμένοι, συστρατεύονται στον αγώνα αυτό και όπου τους χρειαστούμε θα είναι παρόντες. Τους ευχαριστούμε θερμά. Ο λόγος τώρα στην κυρία Μαρία Λαδά, που εκπροσωπεί τον Υπερίωνα, να πει δύο λόγια. Πιστεύω εκπροσωπεί μια πολύ ευαίσθητη κοινωνική ομάδα του τόπου μας και ένα σωματείο που προσφέρει τα μέγιστα τα τελευταία χρόνια. Χαίρετε όλους τους Λιξουριώτες. Αισθάνομαι υπερήφανη που σήμερα είμαστε όλοι ενωμένοι για ένα κοινό σκοπό. Να κρατήσουμε ανοιχτό το Ματζαβινάτο νοσοκομείο, το οποίο σημαίνει αυτό πάρα πολλά για μας, γιατί πάνω απ' όλα προέχει η υγεία του κάθε ανθρώπου. Σήμερα είμαστε κι εμείς εδώ. Θέλω να τονίσουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στους εκάστοτε γραμματείς και παρισαίους να παίρνουν αποφάσεις για εμάς και χωρίς εμάς. Θα ήθελα όμως, αν είναι εδώ και τα παιδιά του Υπερίωνα με το εκπαιδευτικό προσωπικό, να έρθουν λίγο μπροστά, να γίνει πιο δυναμική και η δική μας παρουσία. Παρακαλώ, αν είναι εδώ τα παιδιά, με τους εκπαιδευτές, να έρθουν εδώ. Να φωνάξουμε όλοι δυνατά. Μήπως κάποιος άλλος από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εδώ? Ωραία, εντάξει. Είμαστε ενωμένοι, προχωράμε μπροστά, θεωρούμε ότι το 2020 δεν θα έπρεπε να διεκδικούμε τα αυτονόητα,
Το πιο πολύτιμο αγαθό για την ύπαρξή μας είναι η υγεία. Ελπίζουμε να δώσουν, να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις και άμεσα να έχουμε τα αυτονόητά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και μία ευχή, πάντα ενωμένη για να πάει η Ελλάδα μπροστά. Να ευχαριστήσουμε θερμά και τον κύριο Γαλιατσάντου, τον πάμπη αντιπρόεδρο του Συλλόγου των Φίλων του Ματζαβιναντίου, βρίσκεται εδώ. Καλύφθηκε, λέει, από τους προηγούμενους, δεν θέλει να τοποθετηθεί. Αν είναι κάποιος άλλος που θέλει να τοποθετηθεί και να μιλήσει, να πούμε ότι 12 η ώρα περνάμε με το ferry boat απέναντι, πηγαίνουμε στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς για διαμαρτυρία και η κοινοπραξία ferry boat εννοείται ότι τη μετακίνησή μας την έχει δωρεάν και σε ένδειξη συμπαράστασης θα σταματήσει τα δρομολόγια της μέχρι τις 12. Όλοι λοιπόν μαζί, οι πρόεδροι εδώ των κοινοτήτων βλέπω ότι συμμετέχουν, σύλλογοι και από το εργατικό κέντρο θα έχουμε ένα χαιρετισμό. Εκ μέρους της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Κεφαλονιάς και Ιθάκης, χαιρετίζουμε σήμερα όλους εσάς, τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους αυταπασχολούμενους, τους αγρότες, τους μαθητές και σπουδαστές, που σήμερα δίνετε βροντερό παρόν για την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος το Ματζαβινάτιο να συνεχίσει να λειτουργεί ως νοσοκομείο, καλύπτοντας όλες τις σύγχρονες ανάγκες του κόσμου. Για μας το Εργατικό Κέντρο, η εξέλιξη που βιώνουμε τις τελευταίες μέρες δεν είναι κεραυνός σε νεφρία. Το είχαμε εντοπίσει, είχαμε σηκώσει μεγάλη φασαρία γύρω από αυτό το ζήτημα. Χρόνια τώρα, είναι τουλάχιστον 3 χρόνια που το ανακοινούμε με κινητοποιήσεις, με εκδηλώσεις, με συσκέψεις, διότι είναι μια αντανάκλαση του συνολικού προβλήματος που αντιμετωπίζουμε όχι μόνο πανελλαδικά, αλλά και στον ομό. Είναι συνολικά τα προβλήματα της υγείας. Θέλετε με έλλειψη προσωπικού, υγειονομικού, τεχνικού, διοικητικού, νοσηλευτικού, εγκαταστάσεων, χρηματοδότησης, που και εδώ στο Λιξούρι δεν μπορεί παρά να φανεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνεται να μην αναδειχθούν οι ευθύνες που υπάρχουν. Η λογική κόστος ωφέλους, ότι δηλαδή η υγεία είναι εμπόρευμα. Η υγεία είναι να πάρω για να βγάλω λεφτά. Η λογική ότι η περίθαλψη του ασθενούς είναι κόστος και όχι αναγκαιότητα. Είναι η λογική που έχει φέρει σε αυτό το σε αυτή την κατάσταση όχι μόνο το Ματζαβινάτιο, αλλά και όλα τα άλλα νοσοκομεία της χώρας και τα κέντρα υγείας. Έχει σοβαρή ευθύνη και η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η τωρινή της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δεν έκαναν τίποτα για να αποτρέψουν την εξέλιξη αυτή. Παρά τις συνεχόμενες κινητοποιήσεις, παρά τις συνεχόμενες εκκλήσεις του κόσμου, ότι εδώ πέρα η κατάσταση πήγαινε από το κακό στο χειρότερο και ήταν φανερό. Να θυμίσω μόνο ότι δεν πάει πολύ καιρός που στο νοσοκομείο του Αργοστολίου οι παθολόγοι αναγκάστηκαν σε μια πιο ανεβασμένη μορφή κινητοποίησης να δηλώσουν παραίτηση κάτω από το βάρος των 15 και 20 εφημεριών που έκαναν το μήνα μηνιαίως. Δηλαδή ήταν 20 μέρες από το μήνα από τη ζωή τους κλεισμένοι στο νοσοκομείο, δουλεύοντας 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς να μπορούν να πάρουν ούτε τα ρεπό που δικαιούνται, ούτε τις άδειες για έναν πενιχρό μισθό. Η διοίκηση της έκτης είπε, η διοίκηση των νοσοκομείων, περιφερειακές και δημοτικές αρχές που πέρασαν, σφυρίζουν όλοι αδιάφορα όλο αυτόν τον καιρό. Βρίσκουν δικαιολογίες. Τάχα οι γιατροί δεν θέλουν να έρθουν στην Κεφαλονιά γιατί είναι νησί. Τάχα η νησιωτικότητα αποτελεί εμπόδιο γιατί δεν μπορούν να μετακινηθούν από τη στεριά στη θάλασσα. Ένα κάρο δικαιολογίες για να συνεχιστεί η λογική του τσιρότου. Δηλαδή, να πάρουμε ένα γιατρό από τους Βασιλικάδες, να τον βάλουμε στο νοσοκομείο να καλύψει τις εφημερίες. Να πάρουμε ένα γιατρό από τη Σάμη να καλύψει τις εφημερίες του Ματζαβινάτιου. Να μην διορίσουμε όμως μόνιμο προσωπικό. Να μην διορίσουμε νέους γιατρούς, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό που να καλύπτει τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα. Έχουν γονατίσει με τα εντέλεστε τους γιατρούς του νομού. Τρέχουν νυχθημερών από δομή σε δομή.
έχουν καταστρέψει την επαγγελματική και οικογενειακή τους ζωή. Στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουν καταστρέψει ακόμα και την υγεία τους. Έχουμε θανάτους εργαζομένους σε νοσοκομεία από καρδιακά νοσήματα κάτω από την πίεση και την εντατικοποίηση της εργασίας τους. Αν δεν λυθεί αυτό το ζήτημα με πολιτική βούληση, με διορισμούς προσωπικού, άμεσα, χωρίς γραφειοκρατικά τερτύπια, που θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα αυτοί οι διορισμοί και οι προσλήψεις, αύριο θα χρειαστεί να συζητάμε ξανά τα ίδια και τα ίδια και να είμαστε ξανά στο ίδιο μεταρρύζι. Για μας το εργατικό κέντρο, σήμερα στέλνουμε ένα πρώτο μήνυμα από εδώ. Και είναι αισιόδοξο αυτό το μήνυμα. Χωρίς καμία επανάπαυση, χωρίς καμία αναμονή, να κλιμακώσουμε τον αγώνα, να διεκδικήσουμε αυτό που αρμόζει στο λαό της Παλικής και της Κεφαλονιάς. Δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Ευχαριστούμε. Καλημέρα και από εμάς. Εκ μέρους της Λαϊκής Εισπύρωσης Ιωνίων Ίσων, από το Περιφερειακό Συμβούλιο δηλαδή των Ιωνίων Ισιών, απευθύνομαι ένα αγωνιστικό χαιρετισμό στη μεγάλη σήμερα συγκέντρωση του λαού της Παλικής. Και λέμε σε αυτούς που σπέρνουν την ιτοπάθεια, που θέλουν το λαό στη γωνία και κάθε 4 χρόνια το θυμούνται όταν ψηφίζει, ότι σε αυτούς που μέσα από τις δημόσιες σχέσεις προσπαθούν να πείσουν το λαό ευνοχίζοντάς τον, το ότι θα λύσουν τα προβλήματα χωρίς αγώνα και κινητοποίηση. Πρέπει για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε σε αυτό που κάνουν στο Ματζαβινάτιο εδώ και χρόνια, να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να στοχεύσουμε σωστά. Η μεγάλη εικόνα λοιπόν λέει ότι ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τρίτο πρόγραμμα δράσης για την υγεία 2014-2020, που είναι μέρος στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αποκαλυπτικός. Αναφέρει σε εισαγωγικά, εάν στους ανθρώπους παρέχονται οι δυνατότητες να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση της υγείας τους, θα μειωθούν, λέει, οι πιέσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς και θα έχουμε μικρότερο κόστος. Το αντίστοιχο λέει το ελληνικό πρόγραμμα υγεία 2014-2020 που σήμερα υλοποιείται. Οι παραπάνω στόχοι και τα μέτρα για την υλοποίησή τους αποτελούν το περιεχόμενο της επιστροφής στην κανονικότητα, του εξορθολογισμού του συστήματος υγείας. Η τακτική που έχουν είναι να αναδεικνύουν τα υπαρκτά προβλήματα και να ενοχοποιούν ως αιτίες είτε τις δίθεν υπερβολικές κρατικές παροχές, είτε την ανικανότητα των διοικήσεων, είτε την γραφειοκρατία. Αυτή είναι η αντικειμενική βάση που ανεξάρτητα από το ποιος κυβερνάει, το αποτέλεσμα για το λαό είναι η υποχώρηση της δυνατότητάς του να αξιοποιεί τα σύγχρονα επιτεύγματα της επιστήμης, της τεχνολογίας για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του και στην υγεία. Ένα στοιχείο θα πούμε μόνο, δείγμα αυτής της πολιτικής, είναι κρατική υποχρηματοδότηση στα δημόσια νοσοκομεία για το 2019 που είναι πετσοκομμένη και αντίστοιχα ήταν το 2018 που ήταν μείον 24,14%, μείον 363 εκατομμύρια η χρηματοδοτήση των δημοσίων νοσοκομείων. Στην ουσία λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη ευθύνη του κράτους. Θα πούμε επίσης δύο στοιχεία ακόμα. Έχουν υπογράψει ένα σύμφωνο συνεργασίας, αυτό δεν θα το ξέρετε, η Πανευρωπαϊκή Οργάνωση Φαρμακοποιών μαζί με την Πανευρωπαϊκή Οργάνωση Αυτοθεραπείας, με αντικείμενο λέει την αύξηση των δυνατοτήτων των πολιτών στην αυτοθεραπεία, ενισχύοντας το ρόλο του φαρμακείου σε κέντρο υγείας. Δηλαδή το φαρμακείο που θα αναλαμβάνει να παρέχει ένα ανταμοιβής εργασίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αυτός είναι ένας τρόπος να λύσουν και τα προβλήματα εδώ πέρα. Και ένα δεύτερο που προωθούν, δίθεν με προοδευτικό περίβλημα, αποτελεί και προπαγάνδηση ως σύγχρονος αντίληψη του τοκετού στο σπίτι. Το να γεννάμε δηλαδή στο σπίτι. Ουσιαστικά παρουσιάζεται ως φυσιολογική και σύγχρονη η επιστροφή στις συνθήκες του προηγούμενου αιώνα. Όμως εδώ πρέπει να πούμε, για να μην σας απασχολήσω πολύ, για να προλάβουμε και το πλοίο, ότι υπάρχουν ευθύνες. Και οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο. Και είναι αυτοί που όλα αυτά τα χρόνια συμφωνούν με τα προβλήματα που υπάρχουν, κάνοντας διαπιστώσεις, αλλά όχι πολιτικές πράξεις στην κατεύθυνση της επίλυσης αυτών των προβλημάτων. Είναι οι βουλευτές του νομού, ο νυν και οι προηγούμενοι, μαζί με τις κυβερνήσεις τους, που ψηφίζουν και στηρίζουν αυτή την πολιτική που αναφέρομαι πιο πάνω, του κλεισίματος του Ματζαβινάτιου, της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών υγείας, της υποβάθμισης στη ζωή των εργαζομένων και των ασθενών.
είναι οι περιφερειακές αρχές. Η σημερινή και η προηγούμενη που εδώ και 6 χρόνια από τους σεισμούς δεν έχει ξεκινήσει το έργο της επισκευής του νοσοκομείου με διάφορες αιτιολογίες και δικαιολογίες. Είναι οι κυβερνήσεις που ενώ ξεζουμίζουν το λαό από τους άμεσους και έμεσους φόρους και είμαστε στην περίοδο της ανάπτυξης και των υπερπλεονασμάτων, δίνουν όλο και λιγότερα για το βασικότερο αγαθό που είναι η υγεία του λαού. Και είναι τέλος η Ευρωπαϊκή Ένωση που με διαδικασίες fast track χρηματοδοτεί μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά όταν είναι για την υγεία, την παιδεία, την ασφάλεια του λαού μας, φυρίζει αδιάφορα κάνοντας το πόντιο πιλάτο. Γι' αυτό πρέπει από εδώ στο Λιξούρι, την Παλική, την Κεφαλονιά, όλοι εμείς οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, τα λαϊκά στρώματα να απορρίψουμε αυτή την πολιτική, να ενισχύσουμε την πάλη μας για ένα αποκλειστικά κρατικό σύστημα υγείας, πρόνοιας, καθολικό, σύγχρονο και απολύτως δωρεάν. Που υπηρεσίες που θα αποτελούν στην πράξη κατοχυρωμένο κοινωνικό αγαθό και όχι όπως σήμερα ένα ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Με μαζικές μόνιμες προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού που να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες. Ξέρουμε ότι αυτό το οικονομικό κοινωνικό σύστημα δεν αντέχει όλα αυτά. Αλλά δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα γιατί μας τα έχουν πάρει όλα. Δεν θα τους αφήσουμε, θα νικήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ την εκπρόσωπη του Σωματείου των Εργαζομένων στο Γενικό Ομαρχιακό Νοσοκομείο, την κυρία Βουτσινά. Συμπατριώτες και συμπατριώτισες, εκπροσωπώ τους εργαζόμενους του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς, ενός νοσοκομείου που βουλιάζει στα ρηχά. Ένα τέλειο προμελετημένο και εκτελεσμένο έγκλημα αποτελεί το κλείσιμο του νοσοκομείου αυτού, του δικού σας νοσοκομείου, του δικού μας νοσοκομείου, γιατί όλοι έχουμε λάβει την βοήθεια του όταν χρειάστηκε. Με τους επιματίες να έχουν ονοματεπώνυμο, υπογραφές, να είναι αρκετοί και να είναι μνημονιακοί. Μην το ξεχνάτε. Κυβερνήσεις και εκπρόσωποι τους. Το Ματζαβινάτιο ήταν και είναι πρώτο στη μακριά λίστα νοσοκομείο προσοριστικό κλείσιμο. Δεν είναι το μόνο νοσοκομείο της Ελλάδος που κλείνει. Κλείνουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλά περιφερειακά νοσοκομεία. Το Σωματείο του Γενικού Νοσοκομείου από την αρχή αντιλήφθηκε την πορεία του προβλήματος, ούτως ή άλλως δεν μπορούσαμε να το ξεχάσουμε γιατί ο απερχόμενος διοικητής μας το θύμιζε συχνά. Μας έλεγε ότι ο τόπος και η οικονομία δεν αντέχουν ματζαβινάτια. Δεν ήταν προσωπική του άποψη. Ήταν η έκφραση της πολιτικής της υγείας που εφάρμοζε. Το Σωματείο λοιπόν του Γενικού Νοσοκομείου από την αρχή είδε το πρόβλημα, ενημέρωσε, ανέδειξε και σε όλους τους τόνους επισήμανε ότι παρόλα τα τσουβάλια ψέματα που άδειαζαν μπροστά σας και μπροστά μας ότι το νοσοκομείο αυτό δεν θα κλείσει με την υπογραφή τους, τελικά το κλείνουν δια της ερημοποίησης του από προσωπικό. Η μετακίνηση από άλλες μονάδες υγείας, λες και εκεί οι εργαζόμενοι περισσεύουν, δεν θα δώσει ούτε ανάσα στο νεκρό όπως το κατήδησα νοσοκομείο αυτό. Υπάρχει μία λύση και είναι η μόνη λύση και δεν χρειάζεται ούτε πολλές διαβουλεύσεις, ούτε πολλά λόγια. Είναι η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Τώρα, αλλά μέχρι να ξεκινήσουν αυτές οι διαδικασίες, είναι η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού η οποία θα δώσει τον απαιτούμενο χρόνο για να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει. Επισημαίνω το αυτονόητο. Είμαστε και θα είμαστε δίπλα σας όπως το έχουμε αποδείξει και εγώ προσωπικά σε κάθε μορφή αγώνα που θα δώσετε και που θα αναγκάσει βουλευτή και κυβέρνηση εκτός από υποσχέσεις, χαμόγελα και χτύπημα φιλικό στην πλάτη να τους οδηγήσουν σε μία μόνο απόφαση, την πρόσληψη προσωπικού που θα δώσει την ανάσα ζωή στο νοσοκομείο. Τα νοσοκομεία δεν είναι κουφάρια. Τα νοσοκομεία είναι ζωντανές μονάδες που παίρνουν ζωή από τους εργαζόμενούς τους. Θα σας πω το εξής που αντιλαμβάνομαι ότι το ξέρετε όλοι. Κάθε νοσοκομείο που κλείνει ανοίγουν εκατοντάδες στάθη. Αυτό επιδιώκουν. Εμείς τι θέλουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Λιξουρίου, τον κύριο Περδίκη. Λιξουριώτισες και λιξουριώτες. Γιατί για μένα
Όλη η επαρχία πάλι είναι ένας νέος Δήμος, ο Δήμος Δειξουρίου, που τόσο πολύ αγωνιστήκαμε να φέρουμε πίσω, για να έχουμε τέτοιες συγκεντρώσεις και τέτοιες διαμαρτυρίες και τέτοιους αγώνες όπως οι σημερινούς. Χαίρομαι που 6 χρόνια μετά τους σεισμούς βλέπω τόσο πολύ κόσμο συγκεντρωμένο στην πλατεία του Δειξουριού, που το βλέπαμε μόνο στις εθνικές επετείους, στη Μεγάλη Παρασκευή και στις Απόκριες. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί έπεσε και το τελευταίο λάβαρο αυτή της πόλης, το Ματζαβινάτιο νοσοκομείο. 6 χρόνια μετά τους σεισμούς, χωρισμένοι σε ομάδες, σε κόμματα και σε φατρίες, δεν αγωνιστήκαμε για όλα αυτά που ο σεισμός μας πήρε και οι πολιτικοί δεν μας έδωσαν πίσω. Οι πολιτικοί που έταξαν πολλά και με λίγα ψίχουλα, 6 χρόνια μετά δεν έχει αποκατασταθεί σχεδόν τίποτα σε αυτή την πόλη. Χάσαμε τα σχολεία μας, τα οποία τώρα τα φτιάχνουν με ΕΣΠΑ, γιατί το κράτος δεν είχε λεφτά να τα φτιάξει. Χάσαμε ίδρυυση, χάσαμε αποχέτευση, χάσαμε δρόμους. Κάτοικοι των χωριών δεν μπορούν να πάνε στα χωριά τους και στα σπίτια τους. Χάσαμε βασικές υποδομές τουριστικές. Πριν λίγες μέρες θα πρέπει να είμαστε όλοι πάλι εδώ, χάσαμε το ΤΕΗ μας, το Βαλιάνιο, μαζί με το Ματζαβινάτιο, για να θυμόμαστε και τους παλιούς ευεργέτες αυτής της πόλης και να σταθούμε αντάξει της ιστορίας μας και να πούμε αύριο στα παιδιά μας ότι αυτοί είμαστε εμείς. Χάνεται και αυτό. Βουλιάζει. Και γιατί βουλιάζει? Βουλιάζει γιατί φταίμε και εμείς και η αδράνειά μας. Γιατί όσοι πέρασαν και μας έταξαν, κανένας δεν έκανε τίποτα και εμείς τους ξαναψηφίσαμε πάλι. Αύριο θα έρθει πάλι ο διοικητής σήμερα να μας πει τι? Ότι δεν έρχονται οι γιατροί στο Λιξούρι ή στα νησιά ή στην Κεφαλονιά? Γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο στο δικό μας νοσοκομείο, είναι και στο Αργοστόλι. Και είναι ακόμα μεγαλύτερο στο Αργοστόλι. Γιατί δεν τους φτάνουν τα λεφτά, βέβαια. Ποιος γιατρός, κύριοι, κοιταχτείτε μέσα σας, ποιος γιατρός θα έρθει στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς με 1000 ευρώ το μήνα? Ποιος δάσκαλος θα έρθει να μάθει γράμματα στα παιδιά σας με 800 ευρώ το μήνα? Όταν λοιπόν ένα κράτος σοβαρό θέλει να παρέχει μέρημνα η υπηρεσία στους πολίτες τους, πρέπει να πληρώσει. Και πρέπει να πληρώσει γιατί είναι υποχρέωσή του να πληρώσει. Και όλοι εμείς πρέπει να ενώσουμε τη φωνή μας μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας για να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Μόνο αν χτυπήσουμε πόρτες, αν χτυπήσουμε τραπέζια, αν γυρίσουμε ανάποδα τραπέζια, τότε μόνο θα μπορέσετε να πάρετε πίσω όλα αυτά που σας λείπουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Τέλος, καλώ τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου των Φοιτητών του Τίμο, που έχουμε ξεκινήσει τους αγώνες, τους κοινούς πλέον, είναι τα δικά μας παιδιά, είναι λιξουριώτες, αισθάνονται λιξουριώτες, το έχουν αποδείξει, και την αφήνουμε για το τέλος να κλείσει αυτή την πραγματικά πολύ όμορφη συγκέντρωση. Καλημέρα σας. Χαίρομαι που πρώτη φορά βλέπω στο Λιξούρι τόσο μαζεμένο κόσμο. Θα ήμουν πολύ πιο χαρούμενη αν και το Σάββατο που είχαμε τη δική μας διαμαρτυρία για το ΤΕΗ θα ήσασταν όλοι αυτοί εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά, εμείς δηλώνουμε ότι ο Σύλλογος Φοιτητών και όλοι οι φοιτητές είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την επαναλειτουργία του Ματζαβινάτιου του νοσοκομείου, διότι είμαστε κι εμείς ένα μέρος από τους λιξουριώτες. Θέλετε, δεν θέλετε, μας έχετε εδώ, πρέπει να μας φροντίζετε, να μας αγαπάτε και να μας παρέχετε περίθαλψη. Άρα όλοι εσείς σύσσωμοι πρέπει να φωνάξετε για την επαναλειτουργία και μαζί και εμείς. Ευχαριστώ. Ξέχασα τον πρόεδρο της Φιλαρμονικής, τον κύριο Ιωσήφ Λουγκέρη, ο οποίος είναι εδώ και θα τοποθετηθεί. Δεν πειράζει που με ξεχάσεις, Δήμαρχε, γιατί ξέρεις πόσους έχω ξεχάσει εγώ για το χρηματολόγιο τώρα. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, το Λιξούρι είναι μια πόλη ζωντανή. Και ένα από τα πράγματα που το αποδεικνύει αυτό είναι η φιλαρμονική του. Το αποδεικνύει περισσότερο από όλα. Είναι μια φιλαρμονική που εσείς, ο καθένας από σας και οι πρόγονοί σας, την κράτησαν ζωντανή και την ανέπτυξαν. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί το Λιξούρι είναι μια κοινωνία που είναι ζωντανή επειδή έχει τη βούληση να είναι ζωντανή. Το Λιξούρι δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ. Εις πείσμα κάποιον.
Μια τέτοια κοινωνία λοιπόν έχει το δικαίωμα να έχει το νοσοκομείο της. Το τέλειο νοσοκομείο. Το τέλειο νοσοκομείο για Αθήνα. Και κανείς δεν μπορεί να της αφαιρέσει αυτό το δικαίωμα. Η Φιλαρμονική λοιπόν ενώνει τη φωνή της με τη φωνή του κάθε Λιξουριώτη, όπως έχει υποχρέωση να το κάνει. Και στέκεται στο πλευρό του κάθε Λιξουριώτη όσο μπορεί, από όποια σκοπιά και αν πολεμάει αυτός, από όποια πολιτική θέση, από όποια θέση διοικητική ή απλού πολίτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλό αγώνα και αποτελεσματικό αγώνα. Όλοι μαζί τώρα μπαίνουμε στο ferry boat, περνάμε απέναντι, πάμε στο Αργοστόλι, συνεχίζουμε τη διαμαρτυρία μας έξω από την περιφέρεια, από το πύργο της Περιφερειακής Ενότητας. Είναι δωρεάν η μετάβαση, η μεταφορά και η επιστροφή από την Κοινοπραξία. Πρέπει όλοι να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα και να το συνεχίσουμε. Να δούνε και απέναντι πραγματικά ότι είμαστε εδώ και ότι είμαστε ζωντανοί και φωνάζουμε και διεκδικούμε. Σήμερα άναψε μια πολύ όμορφη και ελπιδοφόρα σπίθα. Πρέπει να συνεχιστεί. Η φωτιά αυτή δεν πρέπει να σβήσει. Η φωτιά αυτή πρέπει να γίνει μεγάλη, να φουντώσει και να κάψει όλους εκείνους που θα σταθούν εμπόδιο σε αυτά που πρέπει, σε αυτά που δικαιούμαστε. Πάμε γερά, πάμε όλοι μαζί. Ορισμένα πράγματα τα οποία να έχουν την σοβαρότητα των ετοιμάτων για να μπορούν να τα επιτύχουν. Η σοβαρότητα των ετοιμάτων είναι σαφώς ταυτόσιμη κατά την άποψή μου με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι προστασιακά. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει καταρχήν να ακούσουμε τον γιατρό που ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο η σταγόνα που ξεκίνησε το ποτήρι σε μια κατάσταση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα και που συνεχώς προσπαθούσαν να καλύψουν, να δοθούν λύσεις, οι οποίες λύσεις όμως δεν είναι μόνιμες, δεν είναι σταθερές, δεν είναι βιώσιμες. Λοιπόν, η σταγόνα που ξεκίνησε το ποτήρι ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο που δεν μπορούσε να εφημερεύσει το νοσοκομείο και από εκεί και πέρα είπαμε ότι πλέον μόνο κινούμενοι δυναμικά και εφαρμόζοντας την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να διεκδικήσουμε όλα αυτά τα οποία είναι μεν αυτονόητα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν. Στην Ελλάδα το αυτονόητο είναι τελικά το δυσνόητο. Θα έλεγα να ακούσουμε τον κύριο Παπαδάτο. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω ότι καλώς κακώς είμαι η αιτία όλης αυτής εδώ της κινητοποίησης. Είμαι αυτός που αποφάσισα τα προβλήματα να τα βγάλω έξω από το Γαλλί. Τα οποία για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, κινδυνεύοντας και τη δικιά μας υπόλοιψη, αλλά και την ασφάλεια των ασθενών, με διάφορους τρόπους τα προβλήματα αυτά τα συγκαλύπταμε. Ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα το πώς οι τοπικοί φορείς, ο Δήμαρχος και όλοι οι εκπρόσωποι των διαφόρων παρατάξεων στο Λιξούρι αμέσως με το που έγινε γνωστό το πρόβλημα κινητοποιήθηκε με έναν τρόπο απίστευτο. Το ίδιο βράδυ γίνανε επικοινωνίες και με την Πάτρα και με την Αθήνα και δόθηκε μια προσωρινή λύση μέχρι να βρεθεί οριστική λύση που πρέπει να είναι οριστική λύση και όχι πάλι μπαλώματα. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, το νοσοκομείο δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί έτσι. Πρέπει να γίνει πρόσληψη προσωπικού, πρέπει να σταματήσει η μετακίνηση
συναδέλφων μου από διάφορες περιοχές, από τη Σάμια, την Πάτρα, προχθές μας έρθει από την Αμαλιάδα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι σωστό ούτε για αυτούς οι οποίοι έχουν τις υποχρεώσεις τους, οι άνθρωποι δουλεύουν στην περιοχή τους, να έρχονται να μας καλύπτουν και στην ουσία να συνεχίσει το πρόβλημα να διαιωνίζεται. Λοιπόν, είμαστε αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε πλέον στο νοσοκομείο κανενός είδους συγκάλυψη σε όλα τα θέματα και πιστεύω ότι με τη συμπαράσταση και των τοπικών φορέων και του Λιξουρίου αλλά και ολόκληρης της Κεφαλονιάς και της περιφέρειας να δοθεί μια λύση η οποία θα καταστήσει αυτόνομη τη λειτουργία του νοσοκομείου του Ματζαβινάτιου χωρίς να έχουμε ανάγκη να παρακαλάμε ή να εκβιάζουμε ή να πιέζουμε από διάφορες περιοχές της Ελλάδας να έρχονται για λίγες ώρες κάποιοι τάχα μου δίθεν να καλύπτουν τη λειτουργία του νοσοκομείου. Πιστεύω ότι θα έχουμε τη συμπαράσταση, θα συνεχίσουμε να έχουμε τη συμπαράσταση όλων των φορέων, διότι από εδώ και στο εξής όλα τα προβλήματα θα βγαίνουν στην επιφάνεια και δεν θα δεχτούμε πλέον με κανένα τρόπο να συγκαλύπτουμε ή να παρατυπούμε σε ό,τι αφορά το θέμα της παροχής υγείας. Τουλάχιστον στο νοσοκομείο στο οποίο εργάζομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή μου που απευθύνομαι σε όλους εσάς. Είναι τιμή μου ότι και με τη συμμετοχή τη δική μου συσπηρώθηκε ολόκληρη η κοινωνία του Λιξουρίου, ανεξάρτητα από διαμάχες κομματικές ή πολιτικές τοποθετήσεις. Το πρόβλημα είναι κοινό, αφορά την υγεία. Η υγεία και η παιδεία είναι δύο πράγματα που δεν έχουν πολιτική αντίληψη και τοποθέτηση, είναι κάτι που μας αφορά όλους ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, πρέπει να δοθεί οριστικά και μόνιμη λύση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καριακή Συμβούλη, θα είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε και προηγουμένως ο Δημήτρης Ματζουράτος να συζητηθεί το θέμα στο Συμβούλιο του Περιφερειακού που είναι να γίνει την Παρασκευή. Και εκεί πραγματικά θέλουμε τη συμπαράστασή σας, τη βοήθειά σας όλων των παρατάξεων και να βγει ένα ψήφισμα ομόφωνο κοινό, αν είναι δυνατόν, το οποίο θα ενισχύσει τις θέσεις μας. Υπάρχει θέμα, το έχουμε βάλει, είναι στην ομιλησία, άρα υπάρχει θέμα, υποχρεωτικά θα συζητηθεί. Αυτό είπαμε, να συζητηθεί και να βγει ένα ομόφωνο ψήφισμα. Αν είναι δυνατόν να υιοθετηθεί. Θα ενημερώσω την Περιφερειακή για το θέμα αυτό και για το κινητοποίηση που κάνατε και τον Περιφερειακή. Θα δούμε τι κινήσεις θα κάνει η Περιφερειακή μέσω του Υπουργείου του Υπουργού. Και εκεί πέρα θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε κίνηση γίνεται πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα δεν ξέρω, ο διοικητής Βελεφτά, Δημήτρη, ο διοικητής υπάρχει, ο διοικητής δεν έχει έρθει, δεν έχει παραλάβει, είναι ο διοικητής ακόμα. Οπότε έχουμε και εξελίξεις σε αυτά τα θέματα, τα οποία έχουν σχέση και με την κανονική λειτουργία. Από εκεί πέρα, καλό είναι να γίνει και μία συνάντηση με τον Υπουργό, αν νομίζετε ότι θα το βουλευτεί. Όσο δεν γίνει αυτή η συνάντηση, εμείς θα κλιμακώνουμε στην Ευρώπη. Καλό είναι να γίνει μια συνάντηση με τον Υπουργό να ενημερωθεί για αυτό το θέμα. Το οποίο ενημερωμένοι είναι όλοι. Με τη διαχείριση. Ενημερωμένοι είναι από την μια πλευρά. Όμως πρέπει η παρουσία του Δημάρχου και των παρατάξεων και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η συζήτηση που θα γίνει στο Περιφερειακό θα έχει σχέση με την όλη στήριξη του θέματος. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Περιμένουμε. Παραδείγουμε τον Υπουργό με όλους τους φορείς, με τις παρατάξεις να πάμε και με τους συμπατριώτες μας επιστήμονες στην Αθήνα που πραγματικά έχουν σταθεί στο πλευρό μας με αυταπάρνηση και συγκίνηση, γιατροί, επιστήμονες πολύ γνωστοί, οι οποίοι θέλουν να έρθουν να συνεισφέρουν στην προσπάθειά αυτή. Κύριε Μπορέκη, να δείμε να μιλήσω λίγο. Αυτό που θέλω να τονίσω με έμφαση είναι ότι τα θέματα υγείας δεν είναι θέματα υγείας των Λιξουριωτών ή θέματα υγείας του Αργοστολιού ή θέματα υγείας της Άμης. Είναι θέμα υγείας όλου του νομού. Η θύμουσα πορεία που έχει παρατηρηθεί στο Ματζαβινάτιο είναι και θύμουσα πορεία στο νοσοκομείο του Αργοστολιού. Άρα λοιπόν αυτό το κοινό τόπο πρέπει να τον αναδείξουμε. Να αναδείξουμε δηλαδή ότι πολλά χρόνια τώρα ταλανίζει την κεφαλονίτικη πλέον κοινωνία, την ταλανίζει το θέμα υγείας. Έχουν γίνει δημοτικά συμβούλια στον ενιαίο Δήμο.
έχουν γίνει θεματικά συμβούλια πάρα πολλά και βελτιώσεις. Βελτιώσεις σοβαρές δεν έχουμε δει. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει ένα κοινό μέτωπο και του Λιξουριού και των άλλων δήμων, με δεδομένο ότι τα θέματα υγείας απασχολούν όλους μας. Επίσης, εφόσον την Πέμπτη, κατά πάσα πιθανότητα, έρχεται ο Περιφερειακός Διευθυντής Υγείας, ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, που ειρήστο εν παρόντο δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν γνωρίζει τα προβλήματα, μια και τη σκητάλη των προβλημάτων που την παρέδωσαν οι προηγούμενοι Κωστακιώτης και Νικολόπουλος. Άρα λοιπόν τα γνωρίζει. Οι τηλεφωνικές του επικοινωνίες είναι συχνότατες με τον Δήμαρχο, γνωρίζει την κατάσταση, την τραγική που βιώνει το νοσοκομείο και άρα την Πέμπτη, όταν αυτός προσέλθει σε σύσκεψη, θεωρώ, με τους θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς του Λιξουριού, θα πρέπει να παρευρίσκονται όλοι οι κάτοικοι της Παλικής με την συνοχή και την δυναμική που είχαν σήμερα, αλλά θεωρώ και οι θεσμικοί φορείς των άλλων περιοχών. Και να κλείσω λέγοντας το εξής. Το Λιξούρι έχει ένα επιπρόσθετο μειονέκτημα που δεν το έχουν οι άλλες περιοχές. Εβίωσε το 14 του σεισμούς που όλοι γνωρίζετε και προσπαθεί απεγνωσμένα από το 14 και μετά να βρει σε κάθε επίπεδο το βηματισμό του. Άρα δεν υπάρχουν προσχήματα, δεν υπάρχουν προφάσεις. Θα πρέπει να σκύψουν σε αυτή την περιοχή που, όπως χαρακτηριστικά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τη χαρακτηρίζουν, πολύπαθη, και να βρει επιτέλους ένα βηματισμό αναπτυξιακό, ένα βηματισμό που θα μπορέσει να της δώσει μια καλύτερη ενόραση στο αύριο. Να πω και εγώ δύο κουβέντες, κύριε Ποτσόκιόλης. Γνωρίζουμε ότι αυτό το οποίο βρίσκεται πίσω από το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και δεν αφορά μόνο τις πολιτικές ηγεσίες σε τοπικό επίπεδο, αλλά σε πανελλαδικό επίπεδο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια πολιτική η οποία συστηματικά τα τελευταία χρόνια και με όλες τις κυβερνήσεις, ετούτη εδώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συναγωνίζεται την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να μειώσει το προσωπικό στις δομές της υγείας, να πιάσει τους στόχους, αυτοί είναι οι στόχοι, να μειώσει δηλαδή το κόστος της υγείας και ταυτόχρονα να αναδιαρθρώσει την υγεία έτσι ώστε να βρει πρόσφορο και επιφορο έδαφος η ιδιωτική υγεία. Αυτός είναι ο λόγος. Γιατί δεν τρελάθηκε κανένας υπουργός, καμιά κυβέρνηση, καμιά είπε να μην ανταποκρίνεται σε αυτά τα αιτήματα. Με δεδομένο αυτό λοιπόν, κύριε Κουρή, με δεδομένο, επαναλαμβάνω αυτό, το ξέρουμε αυτό. Όπως το ξέρει και το Υπουργείο, το ξέρετε και εσείς, το ξέρουν όλοι. Γιατί εδώ λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι θα πάρει 1.000 γιατρούς, 1.500 αστυνομικούς. Μα οι 1.000 γιατροί δεν φτάνουν ούτε για ζήτο για να καλύψουν τα κενά όλων των νοσοκομείων της χώρας. Λοιπόν, εδώ εμείς παλεύουμε για το δικό μας το νοσοκομείο, για τα δικά μας τα νοσοκομεία. Εδώ λοιπόν, πραγματικά δεν θα δεχτούμε άλλη κοροϊδία. Και το λέω με πλήρη συνειδητοποίηση και εξουσιοδοτώντας με έστω και, πώς το λένε, θεωρητικά αυτή τη στιγμή οι συμπολίτες. Πραγματικά μεθαύριο δεν θα δεχτούμε καμία επαφή με κανένα υπηρεσιακό παράγοντα που απλά θα έρθει να συζητήσει μαζί μας για να ακούσει τα προβλήματα. Τα ξέρετε τα προβλήματα και αν δεν τα ξέρει, πάρτε τον σήμερα τηλέφωνο εσείς να του τα πείτε. Το πρόβλημα είναι κατατεθειμένο στα ψηφίσματα που έχουμε βάλει και σας είπε και ο γιατρός. Άρα να το ξέρεις. Γιατί τον περιμένουμε εδώ τον κύριο υπεάρχη για να μας πει ότι παιδιά θα κάνω αυτό. Δεν έχουμε να κουβεντιάσουμε κάτι άλλο. Και αν θέλετε ας μην έρθει κιόλας, ας πάρει την απόφαση ότι θα στελεχωθεί το νοσοκομείο και να δεν χρειάζεται να έρθει. Γιατί δεν μπορεί η ανησυχία του να είναι. Μιλούσε με τον διοικητή του νοσοκομείου και το ακούσαμε, γιατί έχουμε καλά αυτιά, ας πούμε, αν ησύχασαν οι πολίτες του Λιξουριού, η ανησυχία του είναι αν θα ησυχάσουμε. Δεν θα ησυχάσουμε. Λοιπόν, εδώ
υπάρχει σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας και των δύο νοσοκομείων, τα οποία είναι διασυνδεμένα και εμείς ζητάμε να σταματήσει η μονομερής διασύνδεση του Ματζαβινάτιου με το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο. Γιατί η διασύνδεση αφορά μόνο από, να πάρει προσωπικό από το Ματζαβινάτιο προς το Γενικό Νοσοκομείο και ενδεχομένως το Γενικό Νοσοκομείο να δώσει και αλλού προσωπικό, όπως πήραν να πάρουν και τα κρεβάτια της εντατικής πέρυσι. Θα το θυμάστε. Άρα λοιπόν, εμείς θέλουμε λύσεις. Δεν θέλουμε κατανάλωση, ούτε θέλουμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο μεθαύριο να πείτε στην κυρία Κράτσα ότι ξέρεις, έχεις και εσύ μια άποψη και εμείς άλλη μία, να κάτσουμε να τη συγκεράσουμε. Υπάρχει ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτό να υιοθετήσετε. Δεν λέει κάτι άλλο και να πιέσετε όλους τους πολιτικούς παράγοντες και, και το Υπουργείο Υγείας να δώσει λύση. Τώρα, η επίσκεψή μας στον Υπουργό, σε έναν Υπουργό ο οποίος, παρότι ο κύριος Δήμαρχος του ζήτησε να έχει συνάντηση, αρνείται τη συνάντηση μαζί του, να ξέρετε ότι θα την επιβάλλουμε. Θα την επιβάλλουμε με όρους κινήματος. Εάν δεν θέλει ο Υπουργός να μας δει με το καλό, θα μας δει με το κακό. Να το πω έτσι, πάρτε το σε εισαγωγικά το κακό. Με όρους κινήματος, να το πω καλύτερα. Λοιπόν, εμείς απαιτούμε λύση, δεν θα δεχτούμε άλλη κοροϊδία. Αυτά. Και να το πείτε και να το, πώς το λένε, να το επικοινωνήσετε σε όλες τις κατευθύνσεις. Να πω κάτι λίγο. Αυτά που είπε. Αλλά το ζήτημα είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο του Λιξουριού. Είναι το πρόβλημα όλης της Κεφαλονιάς. Τα προβλήματα που έχει το πρόβλημα το νοσοκομείο του Λιξουριού τα έχει το νομαρχιακό. Δεν μπορεί να σταθεί νοσοκομείο το Ματζαβινάτιο με το στήριο παθολογικής κλινικής του Λιξουρί, αν δεν υπάρχει οργανωμένο νομαρχιακό νοσοκομείο. Όπως δεν μπορεί να σταθεί και το νομαρχιακό το Αργοστολίου, αν δεν υπάρχει οργανωμένο στην Πάτρα. Άρα εδώ που είναι ο Δήμαρχος, ήσασταν και περιφερειάρχης, ήσασταν και περιφερειακοί σύμβουλοι. Το ζήτημα είναι η υγεία στην Κεφαλονιά. Δεν το βλέπουμε τόσο τοπικιστικά, ξεκινώντας από τα μεγάλα προβλήματα που έχει το Λιξουρί σήμερα. Γιατί ένα νοσοκομείο, που τους σεισμούς, τους πολίτες, η υγεία πρέπει να έχει άμεση επέμβαση το βράδυ του σεισμού. Σε διάφορους πολίτες, και το έχετε γνωρίσει, κύριε Κούρη, μαζί είμαστε. Και αυτό πρέπει να είναι η πρωτοβάθμια υγεία. Πρέπει να ξεκινήσουμε. Αλλά πρέπει να είναι για όλη την Κεφαλονιά. Είναι σημαντικό, Δήμαρχε και αντιπεριφερειάρχα, να συνηθιστούν και να μην πάρουν μόνο το πρόβλημα συνολικά της Κεφαλονιάς. Θα ακουστούμε πολύ πιο καλύτερα. Αλλά όχι οι υπουργοί να μην μας δέχονται. Όταν ο Δήμαρχος παίρνει τον Υπουργό και παζαρεύει να κλείσει ραντεβού, γιατί είναι Δήμαρχος μιας πόλης σημαντικής, όσο μικρή και να είναι, όλες οι πόλεις και οι Δήμαρχοι είναι σημαντικοί, πρέπει να τον ακούει και να τον δέχεται. Νομίζω ότι το απλώνουμε πάρα πολύ το θέμα και ο υπεράρχης δεν θα έρθει να λύσει ούτε το πρόβλημα γενικά της Κεφαλονιάς, ούτε του συστήματος υγείας σε όλη την Ελλάδα. Που αν σας πω τα προβλήματα που έχουν οι συνάδελφοί μου στην Αθήνα, θα πείτε τώρα τι να έχουμε εμείς εδώ. Λοιπόν, το θέμα είναι συγκεκριμένο. Ο υπεράρχης πρέπει να φροντίσει άμεσα να φέρει δύο γενικούς γιατρούς, να τους μετακινήσει μόνιμα στο Λιξούρι, μόνιμα στο Λιξούρι. Και από εκεί και πέρα η διαδικασία της προκήρυξης των θέσεων για παθολόγους, έστω και δύο να έρθουν με δύο γενικούς γιατρούς, νομίζω ότι το νοσοκομείο μπορεί να λειτουργήσει άψογα. Θέλουμε δύο γενικούς γιατρούς, μόνιμα μετακινημένους από τη, δεν ξέρω από πού θα τσουφέρει, στο νοσοκομείο του Λιξουρίου. Μόνιμα, συγκεκριμένα πράγματα. Εάν το απλώσουμε για γενικούς παθολόγους, για προβλήματα υγείας γενικά και τέτοια, θα αρχίσει και θα λέει τις ωραίες ιστορίες που λένε όλοι και θα φύγει και δεν θα γίνει τίποτα. Συγκεκριμένα πράγματα θέλουμε στο Ματζαβινάτιο. Εδώ είμαστε για το Ματζαβινάτιο. Τελεία και πάντα. Εμείς το τραβάμε το λύκο στο Ματζαβινάτιο, κανένας άλλος. Θέλουμε δύο γενικούς γιατρούς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Κύριε Λεωτάσο, αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί το σημαντικότερο όταν μιλάς και ζητάς κάτι να ξέρεις τι ζητάς. Τι ζητάς. Και δεν είχε κανένας διάθεση να κλείσει το νοσοκομείο. Εγώ πήρα μετάθεση από το Αργοστόλι στο Λιξούρι πριν από 2 χρόνια. Λοιπόν, δεν είχε κανένας πρόθεση να το κλείσει γιατί άλλωστε δεν θα μου δίνανε μετάθεση. Όταν επιχειρούσαν να με στείλουν στο Ρίο. Τώρα όμως δεν έδωσε μετάθεση στο χειρούργο. Λοιπόν, κοίταξε, να μιλάμε έτσι γενικά και αυτά. Υπήρχαν λόγοι γνωστοί που δεν έγινε αυτό. Και ήταν απαραίτητος ο χειρούργος και στο νοσοκομείο του Αργοστολίου, διότι το μεγάλο πακέτο των προβλημάτων των χειρουργικών
τραβάει το νοσοκομείο του Αργοστολίου. Έτσι, εμείς δεν έχουμε ούτε αναισθησιολόγο. Εγώ δεν έχω αναισθησιολόγο να κάνω τη δουλειά μου. Και είμαι υποχρεωμένος, αν έχω ένα πρόβλημα σοβαρό, να το διακομίσω. Δεν θα το βασανίσω. Τι να κάνω. Καρδιολόγο, γιατρέ. Και καρδιολόγο. Να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Να πούνε όλοι. Του Ματζαμινάκη μείνανε με τις πινακίδες ο γιατρός. Τον ενικοτήτων των γιατρών. Συμφωνώ. Τι μιλάτε για δύο γιατρούς. Μισό λεπτό να πω λίγο κάτι. Τρεις παθολόγους το είπα. Και ένα καρδιολόγο. Εντάξει. Άλλο λέω εγώ τώρα και άλλο μου λέτε εσείς. Να μην κάνουμε την... Συγγνώμη που έκανα παρέμβαση. Όχι, εγώ ξεκίνησα και λέω ότι ο παθολόγος για να έρθει πρέπει να έχει υποδομή. Πολλοί παθολόγοι θέλανε να έρθουν και δεν έρχεται κανένα. Συγγνώμη, δεν θα να μας άμε λίγα-λίγα. Όλα μαζί. Συγγνώμη, Γιάννη, να σε καλύψω. Έχουμε γέρους, έχουμε... Αναμασάμε πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα, αυτό που ζητάτε είναι αυτονόητο. Δεν είναι να επιχειρηματολογήσουμε πάνω στα αυτονόητα. Τα αυτονόητα είναι αυτονόητα. Θέλουμε δύο παθολόγους. Τέλος. Πρέπει να το διεκδικήσουμε. Αν αρχίσουμε και επιχειρηματολογούμε ορισμένα πράγματα και το πλατιάσουμε, θα έρθει και ο άλλος και θα πει από τα 8, ας του κάνω το μισό. Εμείς θέλουμε. Τα τρία. Θέλουμε αυτά. Να λειτουργήσει η παθολογική κλινική. Έτσι, μπράβο. Αυτό. Θέλουμε να λειτουργήσει η παθολογική κλινική. Έτσι. Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά να μην τα πλατιάζουμε τα θέματα. Εστιάζουμε στο μύθο της ΕΡΕΝ. Να πούμε ορισμένα πράγματα, να είμαστε αποτελεσματικοί. Αν εστιάσετε όπως εστιάσετε. Να είμαστε αποτελεσματικοί, να είμαστε ενωμένοι. Ναι, Σωτήρη, αλλά δεν είναι κακό να βάσει και ένα διεκδικητικό να πλαίσιο. Είμαστε ενωμένοι. Μπορώ να σας βάλω και εγώ ένα ουσιαστικό θέμα. Τις υγειονομικές περιφέρειες των Ηλίων Νήσων. Δεν το έχει βάλει κανένας. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε σε έναν υγειάρχη ο οποίος είναι όλη τη Δυτική Ελλάδος, αφού είχαμε την περιφέρειά μας. Μπορώ να σας βάλω και αυτό, αλλά δεν είναι τη ώρα. Τη ώρα είναι το Ματζαμινάκι. Σημασία έχει να σκέψουμε και ένας άνθρωπος ο οποίος τα ζει καθημερινά. Είναι εκείνος ο οποίος αυτό, δηλαδή θεωρώ ότι να κάνουμε όλες αυτές τις ενέργειες που πρέπει. Έχουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Λιξουρίου, να μην λέμε παλικής γιατί είναι δήμος. Θα τη στείλω στο γραφείο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Πολύ ωραία, να τη στείλεις και στον Υπουργό, να είναι ενήμερος για όλους, να τη στείλεις και στον Βουλευτή και να δούμε τι μπορεί να γίνει, να κάνουμε αυτή τη σύσκεψη και την κουβέντα και ας μην έρθει ο Γιάννης εδώ, ας πάει στον Υπουργό, να συζητήσουμε όλοι μαζί. Εμείς χθες είχαμε ραντεβού να πάμε τα 12.30 ώρα στην ΕΧΤ, είπε να το συναντήσουμε. Με πήρε χθες το βράδυ λοιπόν τηλέφωνο και μου λέει αύριο με έχουν σε Υπουργείο σύσκεψη, θα ανέβω πάνω, δεν θα είμαι εκεί. Να του στείλει τα αιτήματα όμως, να του με πιάσει. Ήδη το έχουμε στείλει. Πολύ ωραία. Να πω κάτι κύριε Υπουργέ. Εμείς επειδή έχουμε το περιφερειακό της Παρασκευής και θα μπει το κόμμα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Λιξουρίου. Καλό είναι, όπως είπατε, να ενημερώσετε την κυρία Περιφερειακή να κάνει ήδη κάποιες επαφές. Μην πάμε δηλαδή την Παρασκευή μετά από 5 μέρες και να ξανασυζητάμε τα ίδια. Συναντιέται με τον Πρωθυπουργό κάθε δίμηνο. Αυτό έχει, θα γίνει. Αυτό έχει θα επαφή γίνει. Με τους υπουργούς. Ταξιδεύει τρεις εβδομάδες συνέχεια τώρα. Μπορεί να κάνει και κάποιες επαφές λοιπόν να προετοιμάσει, ώστε την Παρασκευή, όπως είπε και ο Δημήτρης, να έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Και αυτό θα γίνει. Παρακαλώ, μία παρέμβαση. Ό,τι θέλετε για το. Να σας πω τώρα που ακούω τα πράγματα να σας βάλω σε μία σειρά. Γιατί ήμουν από πρώτη στιγμή, ξέρετε ο Τάσος, και ξέρω τα προβλήματα που ξεκινήσανε. Εμείς είχαμε κάνει ένα ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό πάει. Ό,τι ζητάμε θα τα βρείτε εκεί. Απ' την άλλη μεριά όμως, το έκτακτο που μας έτυχε δεύτερη φάση, ότι έμεινε το Ματζαμινάκη το νοσοκομείο χωρίς εφημερώματα γιατρό. Αυτό είναι άλλο που έχει προκύψει. Τα δύο είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτά που ζητάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο που ισχύει και το άλλο τώρα που πρόκειψει θέλει ενίσχυση. Δηλαδή αυτό που λέει ο γιατρός σε έναν αδελφό μου Τάσος, και η περίπτωση παθολόγου, η διευθυντή παθολογική κλινική μπορεί να πάρει λίγο χρόνο. Δεν μπορεί να γίνει αύριο μεταύριο. Μπορεί να θέλει λίγο χρόνο, δεν ξέρουμε. Αλλά άμεσα λέει ο Τάσος ότι χρειάζεται ενίσχυση με γενικούς, δύο γενικούς γιατρούς,
μπορεί και να μην είναι μόνιμοι, να ενισχύσουν το νοσοκομείο μέχρι να έρθουν αυτά που είχαμε ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί αν μας έρχονται μετά διευθυντής και δύο παθολόγους, θα λειτουργήσει το νοσοκομείο έτσι κι αλλιώς. Αλλά μέχρι τότε το νοσοκομείο που έγινε αυτό το έκτακτο, πώς να λειτουργήσει. Μετάθεση κάποιους γενικούς γιατρούς, υπάρχει και στην Κεφαλονιά, ήταν περίπτωση της ΣΑΜΗ. Εγώ πώς κατάλαβα, η ΣΑΜΗ έχει 5 γενικούς γιατρούς. Δηλαδή μπορούσε ο υπεύθυνος υγείας στην περιφέρεια να τους πιέζει, δύο από αυτούς να εφημερεύουν μέχρι να βγει η οριστική λύση. Δηλαδή δύο πράγματα προκύψουν. Πρώτα, για το Δημοτικό Συμβούλιο που είχαμε ψηφίσει και ένα έκτακτο που κάνανε αυτή τη δουλειά, γιατί έμεινε το νοσοκομείο χωρίς εφημερία. Για αυτό το λόγο χρειάζεται δύο γενικούς γιατρούς για ενίσχυση, τουλάχιστον για την ώρα. Να μην κλείσει το νοσοκομείο, να γίνουν εφημερίες. Αλλά αυτή η καθηκή με τα παιδιά. Τρεις παθολόγια στο Ματζαμινάτι και το κεντρικό, εδώ θα κυθεί. Να το λειτουργήσουμε το Ματζαμινάτι άμεσα. Μα αυτό λέω, ότι το νοσοκομείο. Τώρα δεν είπαμε δουλειά πόρτα. Αυτό θέλουν ενίσχυση άμεση, να εφημερεύει. Λοιπόν, χωρίς πολλά λόγια, πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά τα βασικά. Τα βασικά. Που τις κατευθύνσεις που έδωσε εδώ. Από κάτω σε όλα τα χωρίς. Τακτική των παλωμάτων θέλουν από την παλάμη. Όχι, όχι, πάμε. Κάνε μόνιμη να τελειώσει το παλάμη. Μόνιμα. Μόνιμα. Συμφωνώ ακριβώς με αυτό. Στην επόμενη φάση όταν θα έρθουν θα προχωρήσουμε με άλλο τρόπο στη στελέχωση της παθολογικής κλινικής, όπου τότε δεν θα υπάρχουν ούτε οι αυτοί ότι δεν έχω προσωπικό, ότι δεν έχω οτιδήποτε άλλο. Αλλά τα βήματα θα γίνουν ένα-ένα. Προχτές το κλείσαμε στην ουσία. Στην ουσία το κλείσαμε. Έχετε να ακούσουν στο κομμάτι να κλείνουν. Το κλείσαμε. Ήμουνα μόνο εγώ. Τέρμα. Λοιπόν, να λυθούν άμεσα και συγκεκριμένα, αλλιώς θα μας παραμυθιάζουν όλοι. Δύο γενικούς που θα είναι θα ανοίγουν στο Ματζαβράτι 24 ώρες το 24ωρο. Τέρμα. Και έχουμε και τον Περδικάρη 3 και θα βγαίνουν από 10 εφημερίες και δεν θα έχουμε ανάγκη κανέναν. Σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση θα ξεκινήσουμε τη στελέχωση και τη παθολογική. Αλλά μην απαιτούμε τα αποστόλη 2 και εμείς 3, γιατί δεν θα γίνει ποτέ. Να είμαστε πραγματικοί. Όταν είχαμε τον κύριο Κουρί και την Όπη, δεν ξέρω να το ξεχνάτε ότι παίρνανε την Όπη στα αποστόλη και εφημερεύαμε εμείς. Το θυμάστε το βάζω έτσι. Το θυμάστε. Μίλησε κανένα. Και το Σαββάτο πώς μιλήσατε. Ωραία. Μιλήσατε. Έφευγε η αυτή και εφημερεύαμε εμείς. Λοιπόν, αυτά δεν θα γίνουν. Να γίνουν πράγματα που είναι εφικτά. Και αυτό που θα ζητήσουν συγκεκριμένα δεν θα είναι να λυθεί το σύστημα υγείας στην Ελλάδα για να σου πει καλά. Δύο γενικούς σε μόνιμη βάση. Τίποτε άλλο. Και μετά να στελεχώσει το. Πάρω το μετά τώρα που θα ξεκινήσω έτσι. Αλλά να μην κάνουμε τώρα.